Γεια σας, γεια σας. Εγώ μόλις τελείωσα με τα μαλάκια μου και ετοιμαζόμαστε. Βασικά φύγαμε μόλις. Πάμε σπίτι να βάλουμε μαγιό και τα λοιπά και πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Θα σας δείξω και εσάς σε βιντεάκια και τα λοιπά. Το μαλλί, μόλις τώρα που το έκανα και το έχω συνηθίσει ακόμα, όλο θέλω να το κοιτάω. Λοιπόν, πάμε, βάζουμε μαγιό και σας δείχνω και σας λέω και όπου θα πάμε. Λοιπόν, τώρα που μπορώ να σας μιλήσω λίγο περισσότερο, πριν τελειώσουμε με τα μαλάκια μου και οι υπόλοιποι, βασικά οι προηγούμενες ώρες της Κυριακής μας ήταν εκεί αφιερωμένες στα μαλλιά, ρίζα, κούρεμα κτλ. Τα έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα είναι η ώρα 2 πάει. Από το πρωί με τα μαλλιά ασχολούμαστε, αλλά πιστεύω άξιζε. Λοιπόν, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, οπότε όλα καλά. Και τώρα, μια και είναι Κυριακή και θα πηγαίναμε ούτως ή άλλως για μπάνιο και μια και έκατσε έτσι να πάμε όλοι μαζί με παρέα για μπανάκι, πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, θα σας το δείξω και θα φάμε και εκεί πέρα και όλα αυτά, οπότε θα τα δείτε. Και έχουμε έρθει σπίτι, ανέβηκε ο Νέστης να φορέσει μαγιό. Μετά ανεβαίνω εγώ με τη Λουδία, φοράμε μαγιό, παίρνω και δύο πραγματάκια που θέλω και φεύγουμε γιατί ο μπεμπίνος κοιμάται, οπότε μην τον ξυπνήσουμε. Και το πάμε με βάρδιες. Φτάσαμε. Θα σας δείξω. Τώρα σε λίγο πήγαμε σπίτι, αλλάξαμε, πήραμε τα πραγματάκια μας που θέλαμε και ήρθαμε. Λοιπόν, πήραμε και τι δεν πήραμε, και πίτσα και γλυκάκι, που είσαι που προλάβαμε ένα γλυκάκι και τελειώσανε. Πατάτες, γύρω κοτόπουλο, κάτι ψαροκροκέτες. Συνέχεια πέραμε να πιούμε εκεί πέρα χυμούς, κοκακόλες, ό,τι είχε. Εδώ πέρα ήταν το μέρος αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Τάισα και τον μπεμπίνο, άλλαξα και τον μπεμπίνο, μπήκαμε και στην πισίνα. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Λυδία έφαγε άπειρα παγωτά, αλλά εντάξει, να την κάνω, εφόσον ήθελε, για μία μέρα έφαγε όσα ήθελε, αλήθεια, είχα πάρει κι εγώ, μπορούσες να πάρεις ό,τι θες, όσες φορές θες, και σερβίρεσαι μόνος σου τέλος πάντων, το μαλλί καλά, εντάξει, το έφτιαξα και μετά πήγα πισίνα, okay. Έμεινα λίγο μόνη, κουνάω μπεμπίνο, είμαστε με παρέα και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, είναι ξενοδοχείο, κάθεσαι, πληρώνεις 25 ευρώ το άτομο, οι ενήλικες, τα παιδιά είναι από, η Λυδία δεν πλήρωσε, από 4 και πάνω πληρώνουν, η Λυδία είναι 3,5, λοιπόν, οπότε 25-25, εγώ και ο Νέστης 50 ευρώ και παίρνεις ό,τι θέλεις, πίνεις ό,τι θες, όσο θες, τρως ό,τι θες, όσο θες. Παγωτά, φρούτα, γλυκά, πίτσες, μακαρόνια, τα πάντα. Έχει, πάρουμε και άλλα μετά. Σήμερα ένα μικρό τσίτ. Πάρα πολύ ωραία, είναι ροτσουλήθρες και τα λοιπά. Κάνει η Λυδία εδώ πέρα με τα παιδιά, παίζει, μιλάμε χαμός. Πάρα πολύ ωραία όλα. Θα σας τα πω και μετά πιο πολύ με ησυχία. Θα μπω και εγώ μετά με τον μπεμπίνο. Ένας χαμούλης. Ο Ανέστης είχε φάει και από τα προηγούμενα, αλλά μετά πήρε και πατάτες με λουκάνικα και ψωμάκι εδώ πέρα όπως βλέπετε. Εγώ πήρα λίγα μακαρονάκια, βασικά δεν είναι λίγα, πήρα αρκετά μακαρονάκια με τυράκι και είχα πάρει και ένα καφέ να πιω. Και σας δείχνω και λίγο από νεροτσουλήθρες ό,τι μπορούσα να σας δείξω. Πάει ο Ανέστης να μου δείξει δόσεις μεγάλες. Καλά θα πάει και αυτό. Εγώ δεν κάνω νεροτσουλήθρα. Με τίποτα. Πάει σε αυτή εκεί πάνω, τέλεια. Καλά θα πάει και αυτό. Θα κατέβει από την πράσινη. Παιδιά, το έκανα ο Ανέστης και το λέω έτσι και σας το δείχνω γιατί έχει ψηφοφοβία και παρόλα αυτά το κατάφερε και το έκανε παρά την ψηφοφοβία και είναι ένα μεγάλο σύν για τον Ανέστη αυτό. Μπράβο. Σας δείχνω και λιγάκι πώς είναι. Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ νεροτσουλήθρες. Τόσο ψηλά εννοώ, φοβάμαι πάρα πολύ. Στα κολύμπια που είχαμε πάει σε ένα ξενοδοχείο που σας είχα κάνει vlog, ήταν πιο ήπια πράγματα εκεί πέρα, πιο παιδικά και εκεί έκανα. Λοιπόν, εδώ πέρα με τον μπεμπίνο μου μπήκαμε να
δροσιστεί και ο μπεμπίνος λίγο. Είχαμε πάρει και πίτσα και να πιούμε ξανά. Και πόσο γάτσαμε, κάνα τρίωρο, κάπου εκεί αυτό προλάβαμε, γιατί μετά τις 5.30-6 παραρχίζουν και σφυρίζουν και σε διώχνουνε. Λοιπόν, φύγαμε. Δείτε εδώ τι ωραία που είναι. Έχουμε βγει τώρα από το ξενοδοχείο. Πάμε μπρος στο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εδώ η Λιδία. Χτύπησε η Λιδία. Ανέβαινε στην Ιεροτσουλήτρα ανάποδα και χτύπησε. Μας είπαν να πάει και στον αγωγό να βάλει πούλβο, όπως το πένε. Αλλά δεν χρειάστηκε, εντάξει, δεν είναι κάτι. Αλλά όλα καλά, μας την έφερε εκεί να βαγωσόστρια. Αλλά ίσα που έχει κάτι εκεί, δεν ξέρω πώς έπεσε. Ανέβαινε ανάποδα, έπεσε ένα παιδάκι πάνω, της την έσπρωξε μες στο νερό. Με τα μπρατσάκια της εννοείται είναι πάντα. Αλλά εντάξει. Γιατί δεν μπορείς να είσαι συνέχεια εκεί. Ήμασταν σε τραπέζι. Δεν ήμασταν σε εξαπλώστρες, δεν υπήρχαν θέσεις για να κάτσουμε εκεί μπροστά. Και δεν μπορούσε να πας και σε κανέναν τίποτα. Αυτά. Βράχει και το μαλλί χάλασε, θα το φτιάξω μετά όμως. Και θα σας δείξω και κάτι άλλο. Και βλεφαρίδες, μου έβγαλε και τα φρύδια το πρωί εντωμεταξύ. Πάρα πολύ ωραία. Ολική αναδόμηση σήμερα. Και βλεφαρίδες. Καλά, βλεφαρίδες θα σας δείξω μετά. Και φρύδι μου έβγαλε. Μου έβγαλε έτσι ένα σχηματάκι. Και βλεφαρίδες θα σας δείξω μετά. Είναι με eyeliner που κολλάει πάνω σαν μαγνητάκι. Που έχουμε αράξει. Εγώ για να σας μιλήσω έρχομαι μπροστά τώρα. Αυτά. Δίνεις 25 ευρώ το άτομο, σας είπα. Είναι από τις 10.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Όλη μέρα και τρως ό,τι θες, πίνεις ό,τι θες κτλ. Αλλά δεν το ξέραμε εμείς προσωπικά. Τώρα από εδώ και πέρα που το μάθαμε θα ξανάρθουμε σίγουρα άλλη μια φορά μέχρι το να τελειώσει το καλοκαίρι, βασικά μέχρι να κλείσει το ξενοδοχείο. Και αξίζει, αξίζει φουλ και θα έρθουμε άλλη φορά πιο νωρίς. Όπως σας είπα αξίζει φουλ, μπορεί να έρθεις και πρωί, δηλαδή να έρθεις τον καφέ σου και μετά να κάτσεις όλη τη μέρα, τρως το μεσημεριανό σου, όλο το γεύμα το έχει πέρα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνεις το μπανάκι σου, έχει τις νεροτσουλίτρες, κάνεις ό,τι θες, είναι μέσα σε αυτή την τιμή, δεν πληρώνεις τίποτα επιπλέον. Πάρα πολύ ωραία. Νιώσαμε λιγάκι τουρίστες έτσι σήμερα. Ήταν όμορφα. Αυτά, σας αφήνω. Πάμε σπίτι, να τακτοποιηθούμε. Να τακτοποιήσω τα μικρά. Δηλαδή, είναι κουρασμένη, φουλ. Αυτά. Αυτά που λέτε. Ήταν τέλεια. Ήταν καταπληκτικά. Περάσαμε τέλεια σήμερα. Και μαλλί έκανα. Και πισίνα ήρθαμε, νεροτσουλήθρες. Και όλα. Πάμε σπίτι, ταΐζω μπεμπίνο. Η Λιδία, όπως βλέπετε, ήδη κοιμάται. Και ούτε ρούχα δεν ήθελε να βάλει, ούτε έχω πάρει μαζί. Δεν πειράζει. Τώρα σπίτι θα αλλάξει κτλ. Ήπνο και η Λιδία. Είμαστε στο σπίτι. Προσπαθώ να βάλω τις βλεφαρίδες αυτές που... Δεν μπορώ να τις βάλω. Ρε παιδιά, τι είναι πρώτο συνειδήσω τώρα, τις αφέλειες. Τις βλεφαρίδες που προσπαθώ να βάλω είναι αυτές που είναι με μαγνητάκι και βάζεις ένα eyeliner και κολλάνε. Τις κόλλησα, αλλά θεόστρεβα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι έκανα μοντάζ για να ανεβάσω βιντεάκι και προσπαθώ να κοιμήσω τον μπεμπίνο, αλλά δεν έχει καμία όρεξη για ύπνο. Και τις έβαλα και γρήγορα γρήγορα. Δεν μπορώ να τις βάλω καλά. Πώς τις βάζετε αυτές τις μαγνητικές? Υπήρχαν και το κινητό ο μπέμπις πάνω μου και μου κάνει zoom εδώ, δες. Μπέμπι, δεν είμαστε για zoom με αυτή τη βλεφαρίδα. Όσο και να επιμένεις, όχι, δεν είμαστε για zoom με αυτή τη βλεφαρίδα. Δεν με βλέπω, δεν ξαναβάζω. Κλάνω του μπέμπι. Με λίγα λόγια, αυτές οι βλεφαρίδες είναι για τη βάφτιση. Αλλά δεν παίζει να τις βάλω μόνο μου, δεν τις βάλω έτσι. Αυτά. Δεν μπορώ να τις βάλω. Κατά τα άλλα, η δικιά μου η βλεφαριδούλα, η φυσική. Καλά πάει αυτό. Γελάει και μου τρεβάει τα μαλλιά. Να γιατί δεν έχω μαλλιά. Μη τις άκρες. Μη. Δεν μπορώ. Και αυτός γελάει. Καλά θα τις βγάλω δε. Πώς τις βάζετε και κάθε μέρα και όλη μέρα. Με λίγα λόγια που μακριά φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι.
Δεν θα μάθω ποτέ να βάζω λεφαρίδες. Δεν μπορεί να είναι μαγνητικές, δεν μπορεί να είναι με κόλλα. Λοιπόν, αυτά. Έκανα μοντάζ. Θα ανεβάσω βιντεάκι, θα κοιμήσω μπίνω. Και θα τα ξαναπούμε λογικά πάλι από αύριο. Δεν θα είμαι με αυτή τη βλεφαρίδα. Δεν θα είμαι με αυτή τη βλεφαρίδα. Λοιπόν, τα λέμε από αύριο. Θα συνεχίσουμε το βλογκάκι μας και αύριο. Από Δευτέρα δηλαδή, από αύριο. Συνεχίζουμε το vlog μας και τη εβδομάδα που μας έρχεται. Τι κάνετε, είναι η επόμενη μέρα. Δεν σας έχω μιλήσει καθόλου όλη μέρα. Σήμερα είναι απόγευμα. Ο Νέσης σήμερα δεν πήγε για δουλειά, γιατί το πρωί είχε τρέξιμο με το παιδικό. Πήγε στον παιδίατρο, πήρε το χαρτί εκεί πέρα με τη σφραγίδα και την υπογραφή του παιδίατρου, ότι έχει κάνει όλα τα εμβόλια η Λυδία και γενικά τα πάντα από ό,τι χρειαζόταν και κάτι άλλο εκεί πέρα χαρτιά. Μετά δεν το στείλανε σε email. Τα πήρε σε φωτοτυπίες, μετά πήγε, τα έκανε σε PDF, τα έβαλε μετά στην αίτηση την ηλεκτρονική για τον παιδίατρο με PDF μέσα κτλ. Τα ξέρετε και εσείς τα κάνετε, στην ίδια διαδικασία είστε, όσοι θέλετε να στείλετε το παιδάκι σας σε παιδικό. Και αυτό είναι τώρα. Ναι. Λογικά καλά θα πάει. Πολλοί καταλάβατε σε ποιο παιδικό τελικά θα πάει, γιατί είπα δεν είναι και πολύ μακριά από το σπίτι και όσοι είστε από Ρόδο λίγο ψηλό έχετε καταλάβει και ξέρετε ποιο παιδική είναι εδώ τριγύρω. Και είναι σχετικά καινούριος, μου είπατε, αυτός ο παιδικός. Τώρα θα δείξει. Θεσούλες λογικά θα έχει, ναι. Και αν όλα πάνε καλά, θα πάει σίγουρα. Τώρα, το ότι τη στέλνουμε παιδικό μία χρονιά, το κάνουμε. Ιδανικά δεν θα θέλω να πάει. Αν είχα εδώ πέρα πάρα πολλά παιδάκια να παίζει κάθε μέρα στην πολυκατοικία, στη γειτονιά, όπως ήταν παλιά οι γειτονιές και όλα αυτά, δεν θα πήγαινε γιατί θα είχε κάθε μέρα παιχνίδι εδώ και τα λοιπά, όπως και ούτε εγώ πήγα παιδικό, ούτε ο Νέσης πήγε παιδικό, αλλά εμείς μεγαλώσαμε σε μια άλλη εποχή, ας μην είμαστε πολύ μεγάλες η ηλικία, όπου βγαίναμε έξω σε λάνες και παίζαμε τις πλατείες από πολύ πιτσιρίκια, από την ηλικία της Λυδίας. Και ναι, είναι λίγο περίεργα τώρα, γι' αυτό την πάμε, γιατί εκεί θα γνωρίσει φίλες, θα έχει δασκάλες, θα τις μάθουν καινούργια πράγματα, θα μιλήσει ακόμα καλύτερα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το τελευταίο εξάμηνο. Τη βοηθάω πάρα πολύ ώστε να μπορέσει να μιλήσει πολύ πιο καθαρά. Έχουμε ένα θέμα με τις προτασούλες, έχουμε θέμα με κάποιες λέξεις που λέει κάποιες δικές της. Έχουμε κάτι θεματάκι με την ομιλία. Θα πάει παιδικό ένα, ας πούμε, μήνα να δούμε τι βελτίωση θα υπάρχει και μετά θα ξαναπάει λογοθεραπεία. Απλά περιμένουμε να πάει παιδικό, να δούμε τι βελτίωση θα υπάρχει σε αυτό το μήνα που θα έρχεται σε επαφή κάθε μέρα με παιδάκια και μετά να δούμε ξανά σε λογοθεραπεία τι άλλο χρειάζεται να τη βοηθήσουν. Αυτά. Ό,τι είναι θα σας λέω και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα όπως σας είπα δεν σας πολύ μίλησα. Ο Ανέσης δουλεύει τώρα απόγευμα, πήγε σε μια άλλη δουλειά τώρα το απόγευμα. Αυτά, κρέπες έκανα σήμερα και φάγαμε. Οπότε τίποτα το σπουδαίο. Και θα συνεχίσω το βλογκάκι αύριο, όχι σήμερα, πάρα κάνω λίγο μοντάζ, μπας και καταφέρω και ανεβάσω βίντεο. Και θα τα πούμε πάλι από αύριο. Γιατί σήμερα και είχα και μικρανία και ήπια και χαπάκι να συνέλθω, γιατί δεν ήταν καλά το κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτά, το σας αφήνω προς το παρόν και θα τα ξαναπούμε πάλι από αύριο. Να είμαι και εγώ λίγο καλύτερα. Βραδάκι και θα κάνω τα καθιερωμένα πιατάκια που κάνω το βράδυ, από το μεσημέρι και μετά τα πιάτα δηλαδή βγαίνουνε. Τι ήθελα να σας πω, το πόσα μηνύματα έχω λάβει από τη μέρα που ανέβασα το βίντεο που σας λέω για το ΕΣΠΑ και για τον παιδικό σταθμό και όλα αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, είναι μια κοπέλα, μια γυναίκα μου. Εδώ πέρα δείτε τα μηνύματα, σας αφήνω screen shot να δείτε. Πήγε στον ίδιο παιδικό που είπα εγώ αυτό για τα λεωφορεία, δεν της άρεσε καθόλου. Μπράβο αγάπη μου. Το ύφος και γενικά όλο αυτό εκεί πέρα. Και αυτό που είπε για το λεωφορείο, το υποχρεωτικό και όλα αυτά που σας είπα τέλος πάντων σε εκείνο το βίντεο. Ναι παιδιά, βρίσκεις πάρα πολύ δύσκολα.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά το πόσα μηνύματα έχω λάβει για εσάς που τα παιδάκια σας έχουν περάσει μέσω ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρίσκεται θέσεις και είναι όλες οι θέσεις καλυμμένες. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το θέμα και δεν υπάρχει με θέσεις για τα παιδιά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πιο πολύ παιδικοί δεν ξέρω. Και το Δεκέμβρη αλλάζει κάτι. Μου λέγατε ότι άμα δεν μπει τώρα θα μπει το Δεκέμβρη. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Ίσως δεν πάνε κάποια παιδιά και αδειάζουν κάποιες θέσεις. Δεν ξέρω. Τώρα θα δείξει με τη Λιντία, θα σας πω. Ελπίζω να την πάρουν. Εγώ είμαι αισιόδοξη και νομίζω ότι την πάρουν. Γιατί να μην την πάρουν, δεν ξέρω. Ξέρω, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και στη Ρόδο με τους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις εύκολα. Αλλά είμαι αισιόδοξη για εκείνο το παιδικό. Νομίζω θα την πάρουνε. Δηλαδή, έχω αρχίσει ήδη και σκέφτομαι πραγματάκια που μπορεί να χρειαστεί, που θα τα πάρουμε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, το πώς θα είναι οι πρώτες μέρες μέχρι να συνηθίσει. Εντάξει, εμένα είναι πάρα πολύ κοινωνική και θα συνηθίσει κατευθείαν. Απλά η πίεση ίσως που μπορεί να νιώσει εκεί πέρα με τους ρυθμούς, με το ότι έχουν ένα πρόγραμμα, τελειώνουν κάτι, αρχίζουν κάτι άλλο, θα πάνε να φάνε μια συγκεκριμένη ώρα. Μέχρι να μπει σε αυτό το ρυθμό κυλιδί, όπως όλα τα παιδάκια, μέχρι να γίνει προσαρμογή, εντάξει, θα συνηθίσει μετά. Αλλά το άγχος μου το έχω, είναι η αλήθεια. Πώς θα τα πάει με τα άλλα παιδάκια. Εντάξει. Αλλά αυτό με τις θέσεις, παιδιά, χαμός. Πόσες μου στείλατε και εγώ δεν βρίσκω θέση και εμένα το παιδί μου θα μείνει εκτός. Και είμαστε σε χωριό και είμαστε σε περιοχή που ένας παιδικός είναι πάρα πολύ μακριά από τον άλλον και δεν έχετε με τι να τα πάτε. Κοιτάξτε. Ούτε εγώ έχω με τι να την πάω, αλλά το έχω βάλει πείσμα και λέω θα την πηγαίνω. Θα την πηγαίνω, δηλαδή τις μέρες που θα βρέχει το πρωί θα την πηγαίνει ο Ανέστης πριν τη δουλειά. Το μεσημέρι που θα σχολάει, άμα βρέχει θα βάζω τον μπέμπι στο μάρσικο με την ομπρελίτσα μου, θα πηγαίνω. Και αν βρέχει πάρα πολύ, θα περιμένουμε κάπου εκεί πέρα σε ένα υπόστρο τον Ανέστη να σχολάσει. Γιατί θα σχολάει η Λιδία λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα σχολάει ο Ανέστης από τη δουλειά. Οπότε, θα πηγαίνω. Θα καθόμαστε κάπου, έστω και σε ένα μαγαζί εκεί απέναντι, ρε παιδί μου, κάπου, καταλάβατε. Να πιούμε κάτι μέχρι να σχολάσει ο Ανέστης, να έρθει να μας πάρει, ας πούμε. Ή αν η βροχή είναι ψηλόβροχο, είναι κάτι τέτοιο, με ομπρελίτσα θα γυρνάμε σιγά σιγά. Θα έχει η Λιδία την ομπρέλα, της έχω εγώ το μάτσικο και τον μπεμπίνο. Και τις μέρες που θα έχει καλό καιρό θα έχω το καρότσι. Όπως το καρότσι μπορεί να ανεβαίνει και η Λιδία πάνω, έχει αυτό το σκαλοπατάκι που ανεβαίνει και η Λιδία και πηγαίνουμε. Έτσι κάνουμε. Ανεβαίνει και η Λιδία πάνω στο καρότσι, στο σκαλοπατάκι αυτό και πηγαίνουμε βολτούλα. Φασαρία ο δρόμος, τέλος πάντων. Γενικά θα δυσκολευτώ γιατί είναι μια αλφα απόσταση, δεν είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ μακριά. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να βρεθεί λύση και για εσάς και ελπίζω εσείς που έχετε πραγματικά ανάγκη και θέλετε να πάνε τα παιδάκια σας να τα καταφέρετε και να πάνε, να βρείτε μια θέση. Λοιπόν, σας αφήνω να κάνω το βίντεο να ανεβαίνει. Έκανα μοντάζ πριν. Ο Ανέστης που να είναι σχολάει, είχε πάει βραδινή δουλειά ένα τετράωρο, κάπου εκεί λείπει. Και όπου να είναι έρχεται, ο Μπεμπίνος κοιμάται, η Λίδια εδώ πέρα μαζί μου. Μιλάει και ψιθυριστά, μαμά, να μην με ενοχλήσει που κάνω βίντεο. Το παιδί μου! Έλα, πες μου.
Τέλειο. Θα βάλω το φίλτρο. Έχει πάρει νερό. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας αφήνω να βάλω το βιντεάκι να ανεβαίνει. Και θα το πούμε πάλι από αύριο, να συνεχίσουμε λίγο το βλογάκι και αύριο. Και το πρώτο τελευταίο τελευταίο vlog πριν τη βάφτιση, μετά θα ανέβουν κάποια πράγματα της βάφτισης, της διατροφής, η βάφτιση κτλ. Γιατί έρχονται οι μέρες. Αυτά. Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, η επόμενη μέρα και πάμε τζάμπο, είναι απόγευμα. Δεν σας συνέχισα το βίντεο, δεν προλάβαινε όλη μέρα, αλλά τώρα πάμε τζάμπο και σας παίρνω λίγο μαζί και θα κλείσουμε το βιντεάκι σήμερα. Να σας δείξω λογικά και τι θα πάρουμε, γιατί είναι και κάτι που δεν μπορώ, το δείτε στη βάφτιση. Αυτά. Φτάσαμε τζάμπο και πάμε να ψωνίσουμε και μετά θα σας τα δείξω κιόλας, εννοείται. Λοιπόν, τελειώσαμε το τζάμπο. 20 ευρώ μόνο χαλάσαμε στο τζάμπο. Αυτό είναι... δεν ξέρω τι είναι. Μεγάλη επιτυχία. Μόνο 20 ευρώ. Θα σας τα δείξω τώρα εδώ έξω που είμαι. Μπας και προλάβαινα μετά να ανεβάζα και το βίντεο, γιατί σήμερα είναι... κάτσε βρε! Είναι 7.30 ώρα τώρα. Μπας και προλάβαινα να το ανεβάσω τώρα. Μετά δηλαδή στο σπίτι, αργά το βράδυ. Αλλά μην είχα να σας τα δείξω και σπίτι αυτά, να σας τα δείξω τώρα. Είμαστε εδώ. Περιμένετε τώρα γιατί κάτι θέλει η Λιδία. Μισό. Λοιπόν, η Λιδία πήρε ένα γλυφιτζούρι. Έχει πάρει κι άλλο, θα σας τα δείξω. Έλα λοιπόν να κάνουμε ένα τζαμποφόλι στην εξοχή. Δεν βρήκα το θεματικό που ήθελα. Θέλω να πάρω κάτι χαρτοπετσέτες με το θέμα μας. Τις είχε, αλλά τις είχε στο site, δεν τις είχε εδώ. Και δεν κοίταξα αν τις έχει στη Ρόδο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το τζαμποφόλι εδώ πέρα. Γιατί τώρα θα κάτσουμε λίγο να παίξει η Λιδία. Και μετά θα φύγουμε. Θα κάτσουμε καμιά ωρίτσα εδώ πέρα που έχει λίγο ένα χώρο να παίξει εδώ η Λιδία με μπάλα και τέτοια. Θα σας δείξω. Θα σας κάνω πλάνα, γιατί δεν σας δείχνω. Λοιπόν. Γιατί παίζουμε μαζί τη συνήθως, γι' αυτό. Θα δείτε, θα σας κάνω όμως να παίζουμε με την μπάλα, κλωτσιές. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, οπότε θα σας δείξω λίγο εδώ το τζάμπο χολ, έτσι ώστε όταν πάω σπίτι, άμα δείτε σήμερα βίντεο, τι μέρα είναι σήμερα, ξεχνάμε τη μέρα, είναι Τρίτη, άμα δείτε σήμερα βίντεο, πάνε πει το πρόλαβα και το ανέβασα. Αλλιώς, λοιπόν, άρα σας τα δείχνω όλα, δεν έχει κάτι θεματικό, μη μου πέτας πετρούλες, ευχαριστώ. Χαρτοπετσέτες για τη βάφτιση, γιατί έχουμε γλυκάκι, δεν σας λέω ακόμα τι θα δείτε. Και θέλω χαρτοπετσέτες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για τη Λιδία που θα πάει παιδικό, ελπίζουμε να την πάρουνε. Αλλά τώρα παγούρι, ό,τι άλλο και να χρειαστεί θα έρθουμε. Αλλά μιας και το βρήκα, επειδή το ψάχνα και συνέχεια το παίρνουνε, δεν ξέρω τι γινότανε. Τώρα ξαναφέρανε πάλι για το σχολείο πράγματα. Και επειδή θέλουν τα παιδάκια τέτοιο και το ξέρουνε. Και έχει και πυρουνάκι και μαχαιράκι, καλά αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται στους παιδικούς, είναι αλήθεια. Πείτε μου εσείς αν ξέρετε. Έχει δύο θέσεις. Λοιπόν, η Λιδία ήθελε αυτό το παιχνιδάκι εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λιδία, να σε βλέπω, σου έχω πει. Ευχαριστώ. Πήραμε δύο chips. Αυτά τα μικρά. Εδώ να σε βλέπω. Πιατάκια. Βρήκαμε σε αυτό το χρώμα και μας αρέσει. Είναι 10 και 10 και 10. 30 πιατάκια για τα γλυκάκια στη βάφτιση. Λοιπόν, εδώ ήθελε η Λιδία ένα μπλοκ ζωγραφικής αυτό και έχει μέσα σχέδια να κάνει, βλέπετε, να τα ζωγραφίσει, οπότε πάρα πολύ ωραίο και το διάλεξε μόνη της. Εδώ έχουμε πιατάκι για τον μπεμπίνο. Για να τρώει τις κρεμούλες του. Εντάξει, δεν πολύ χρειάζεται. Έχω δύο, αλλά πήρα κι άλλο ένα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με κουταλάκια για το γλυκό. Το οποίο έχει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα που ταιριάζει. Δεν τα είχε μαζί, τα είχε σε διαφορετικά σημεία. Αλλά ταιριάζει και με τα... και με τα πιατάκια που πήραμε. Πήρα αυτό να το πιω τώρα.
Δεν ξέρω πώς είναι, θα το δοκιμάσω πρώτη φορά. Πήρα αυτά τα κουταλάκια για τον μπεμπίνο. Κουταλάκια για τις κρεμούλες από 6 μηνών, δεν είναι αυτά? Ναι, τώρα που θα γίνει 6 μηνών. Εδώ πέρα. Τι ωραία που είναι. Πήρα ριζογκοφρέτες, αυτές που τις ψάχνω στο σκλαβενίτι, δεν τις φέρνω πια, μπαζάρ δεν έχω πάει. Αυτή με καραμέλα, αυτή με σοκολάτα γάλακτος και αυτή με μαύρη σοκολάτα, οι οποίες είναι τέλειες και όταν τις είχα πρωτοδείξει κάνατε πανικό και τις εξαφανίσατε. Όσοι δεν τις έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε τες. Και μισό λεπτό, μη φανεί να σας το δείξω τώρα. Να μαζέψω λίγο γιατί θα περάσει ο κόσμος και θα με περάσει για τρελή. Αλλά όχι, βασικά δεν θα με περάσει για τρελή. Γιατί στο TikTok όλοι κάνουν αυτό, σπίτι, αγάπη μου, σπίτι. Εντάξει. Γιατί όλοι κάνουν βιντεάκια και δείχνουν και φόλ παντού. Θα το πιω τώρα να το δοκιμάσω. Λοιπόν, αφέρω το εδώ. Αυτό. Το πήρα. Ήθελα πολύ καιρό να το πάρω. Έψαξα και λάκκα και τις αφέλειες, αλλά δεν βρήκα, δεν πειράζει, θα πάρω από σούπερ. Γιατί μου τις παίρνει ο αέρας. Λιδία, να σε βλέπω! Μπροστά! Εδώ μπροστά να σε βλέπω. Ευχαριστώ! Όχι στο δρόμο! Εδώ, να σε βλέπω. Πήρα το silver. Αυτό εδώ. Λοιπόν, ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Κάποιος πάει στα μάξι μας. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και ο Νέστης έχει πάει λίγο πάλι τζάμπο με τον μπεμπίνο να πάρει πιονισμένο νερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι silver. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Λιδία, να σε βλέπω. Σας αφήνω γιατί δεν μπορώ να τραβάω εδώ. Δεν είμαστε έξω. Να θέλω πάρα πολύ και πλάνα και τέτοια. Θα παίξουμε και μπαλίτσα σε λίγο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ενώ πρέπει να έχω τα μάτια μου και στη Λιδία γιατί όλο φεύγει. Αυτό το silver θα το δοκιμάσω και θα σας πω σε βλογκάκι. Βρήκε ένα παιδάκι από τότε, άκυρη μπάλα. Και παίζει με το παιδάκι και τρώνε και πετατάκια. Η μπάλα εκεί. Μόνοι της παίζουν με κάτι ξύλα που έχουν βρει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Έφυγε το αγοράκι που παίζανε με κάτι ξυλαράκι εκεί πέρα ξυφομαχία. Παίζανε μετά λίγο μπάλα, μετά φάγανε πατατάκια. Ανοίξανε και το δεύτερο σακούλι, αλλά δεν το φάγανε ποτέ εννοείται. Τέλος πάντων, και μετά έπαιξα με τη Λιδία εδώ πέρα λιγάκι. Εγώ εντωμεταξύ δεν το έχω καθόλου με το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ και όλα αυτά. Εγώ παλιά πήγαινα καράτε και είμαι πιο πολύ εκεί σε αυτά τα αθλήματα που έχουν εξοπλισμό, θώρακα κτλ. Εκείνο έχω μάθει. Είχα πάρει μέχρι μπλε-πράσινη ζώνη. Αν θέλω και τώρα μπορώ να το συνεχίσω στο μέλλον. Δηλαδή θα δώσω τα πούμσε που είχα δώσει τότε και θα πάρω τη ζώνη μου κτλ. Τέλος πάντων, άκυρο τώρα όλο αυτό που σας λέω. Απλά κάτι που δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, και προσπαθώ όμως να παίζω με τη Λιδία αυτά που θέλει να παίζουν. Ας πούμε, της αρέσει το ποδόσφαιρο. Προσπαθώ εκεί να κλωτσάω και ακούω λίγο την μπάλα. Αυτά, ενώ δεν το έχω. Λοιπόν, θα μου πεις πόσο δύσκολο είναι. Δεν είναι, αλλά μου φεύγει συνέχεια. Είμαι λίγο κι εγώ σαν παιδάκι. Λοιπόν, παίξαμε λιγάκι και μετά φύγαμε. Ρίξε. Με ποια θα βρεθώ στη μέση? Α, με τη Λιδία. Πάμε σπίτι! Γυρίσαμε σπίτι και κάναμε έτσι λίγο τις βολτούλες μας. Σας αφήνω εδώ πέρα κάπου που θα κλείσω το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο πάρα πολύ σύντομα. Σας αφήνω, μπας και καταφέρω και το μοντάρο και ανέβει σήμερα.